Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Εν ο κόσμος της ανόρθωσης θέλει χαρά να νιώσει. 13 χρόνια ακριβώς έπρεπε να έρθει ο στρατηγός να το ξανασηκώσει, να το ξανασηκώσει. Βέτσα σενιόρα, συγχαρητήρια ανορθωσάκα μου. Αίτα. Και αρκίνησεν του κακού φάει ώρα με μάπε και ανέκδοτα με σάτυρα και δώρα. Τώρα που ήβρεν και τα πόδια της η Εθνική Κύπρους μας και είδαμε και έναν καταπληκτικό τελικό εγκυπέλλου προχτές, ο Πούμας μας έδειξε επίπεδο και έφερε μας φιολάριες που την Νορβηγία. Και έχω πληροφορίες που ο Μιχάλης τον Πεκρίν ότι του χρόνου πριν των τελικών να μας φέρει τη Σελήν Διόν. Εκτός, αν πάει τελικών η Ομόνια Λευκοσία με την Αλκή, ενάρτη ο Μύρτος Πασχαλίδη μαζί με ο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βράδυ Σαββάτου κι εσύ σε κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι. Ένα μεγάλο ρισπέκ στο Χριστόφορο τον Τορναρίτη. Never surrender, Christopher μου. Fight it! Κι άμα ναι κατάφερες κι αγαπούσε τα 3/4 των οπαδών στην Κύπρο, ας τα σκυλιά να αγαπιέσουν. Ο Λυμπιακός. Είχαμε άλλο 50 Μιχάλιες Φράγκους, είχαμε πολύ τσάμα πια με την κερίνια μας πίσω. Γι' αυτόν κύριε Βριονίδη μου, σε παρακαλώ, μεν του άλλης άλλη ποινή του Μιχάλη μας. Όλα τον Μιχάλη μας τώρα που τελειώσασαν οι μάπες, πρέπει να τον πέψουμε και στην πενταμερή. Πού ξέρεις, μπορεί να σκοράρει και πάνω τούτος. Αίτα! Την εφτωμά μου μας επέρασε, επία στο ξυλοφάγο και ήβρα τον μέντορα μου τον Μιχάλη τον Ματζούρα. Κι όταν σηκώστηκα για να φύγω, ένευκε μου να πάω πισινή για να βγω έξω από το καράζ του. Κι έμπηξα την του τείχου του. Και λαλί μου, ρε Μιχάλη μου, καλά έκαμε και παρέντησε στην προπονητική και μείνε στην κομμωδία. Πολλά νε σου έναν αυτοκίνητο να οδηγήσει και δεν μπορείς. Πώς θα οδηγούσες την ομάδα στην επιτυχία. Γι' αυτό μαγιστεργίδι μου, αν είπαμε και καμιά κουβέντα, ζητώ συγγνώμη που σου λάλλουν γιατί εφόρες τα καπελούκια μέσα στα μεσάνυχτα. Μέν με παρεξιά ρε μάκη μου, κι εγώ είμαι Κυπρέος, κι ανοίω το στόμα μου και λάλλω πελάρες. ΠΑΕΚ, Κερίνια, επιστροφή, αίτα! Η χαρακτηρία στον Άρη Λεμεσού. Γεια σου Λουκά, μα κάθε μέρα είσαι βράνια, ναι, ρε που παρεκούες φωνές. Κι ας τον τηλέφωνο τον κάκουβα σου, να σου πω ένα μέλι να τρώεις πρωί νύχτα, να ενίσχεται ο λαιμός σου κουκούλι. Κι όσο για την άνοδο, με σέρεσε, διότι το δεύτερο γκρουπ στην πρώην κατηγορία είναι ακόμα να τελειώσει. Να μην λαλούμε ονόματα, ο Ζένιος ο παρέας του Ιόρκου του Χάτζη Γεωργίου εθώρε όρομα ότι την μια ημέρα ήταν ο Ζένιος και την άλλη ο Ιόρκος. Την άλλη ότι ήταν ο Ιόρκος και την άλλη ότι ήταν ο Ζένιος. Επίσης στο γιατρό λαλί του γιατρέ μου είχαμε πρόβλημα λαλί του. Την μια νύχτα κοιμούμε και νομίζω είμαι ο Ζένιος και την άλλη κοιμούμε και νομίζω είμαι ο Ιόρκος. Τι έχω γιατρέ μου. Λαλί του γιατρός ηρέμησε Ζένιο μου. Είναι διχασμένη προσωπικότητα. Θα σου δώσω κάτι χαπούδια τρεις ημέρες να τα βγεις και είναι σινήν και κόπηκε. Λαλί του ο Ζένιος ευχαριστώ γιατρέ μου να μου σου γρωστώ. Λαλί του 50 ο Ζένιος και 50 ο Ιόρκος 100. Αίτα. Και αρκίνησεν του κακού φάει ώρα με μάπε και ανέκδοτα με σάτυρα και δώρα. Η κούρσα εξεκίνησεν τα άλογα εφήρα.
πορεία να με λαλούμε ονόματα, μ' αγάπη είναι τα αστεία. Να με λαλούμε ονόματα, μ' αγάπη είναι τα αστεία. Haydaa!